Οι οικίσκοι έχουν στηθεί έξω από το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, οι εργασίες συνεχίζονται, η περίφραξη έχει διαμορφωθεί, αλλά απομένει η ολοκλήρωση κι άλλων χώρων για να λειτουργήσει επιτέλους η διαζώσης εκπαίδευση στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου. Μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους γονείς των μαθητών, αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δύο στο Λύκειο, ένα στο Δημοτικό. Τι σας μεταφέρουν τα παιδιά του Λυκείου? Τα παιδιά του Λυκείου είναι ανήσυχα. Είναι αγχωμένα γιατί δεν γνωρίζουν τι θα γίνει. Έχουν τοποθετηθεί 6 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο. Για να λειτουργήσει το σχολείο πλήρως, θέλουμε ακόμα τις τουαλέτες που δεν έχουν εγκατασταθεί και 2 μικρές αίθουσες. Από Δευτέρα σε Δευτέρα. Ποια Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου άφησε τις πληγές του στο Λύκειο Αρκαλοχωρίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στο κτίριο, οι μαθητές του Λυκείου προσπάθησαν να παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, με τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαδικασία και μετά το ψυχολογικό σοκ που υπέστησαν. Η υπομονή όμως εξαντλείται, καθώς η διαζώσης εκπαίδευση αργεί. Πιστεύουν ότι δεν θα ανοίξει σύντομα το σχολείο, όμως περιμένουν. Νομίζω ότι καθυστερούν πάρα πολύ. Όμως, εγώ επειδή είμαι μαθηματικός και δεν ακριβολογώ, χρονοδιάγραμμα εννοώ να έχω κάτι ανακοινώσιμο και συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό για μένα είναι το χρονοδιάγραμμα. Και η κατάσταση γίνεται ασφικτική όταν στο κάδρο μπαίνουν και οι πανελλήνιες εξετάσεις και το άγχος της απόδοσης στη μεγάλη μάχη που θα δοθεί για μια θέση στα πανεπιστήμια. Ήδη, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, υπήρξαν οι πρώτες αιτήσεις μετεγγραφών μαθητών. Έχουμε ήδη 3 μετεγγραφές. Σας λέω, δεν ξέρω για προθέσεις άλλων. Σας λέω αυτές που έχουν φύγει ήδη. Όσον αφορά το θέμα, επειδή μπήκε ένα ζήτημα σχετικά με την, ας το πούμε, οριοδότηση ή ευνοϊκότερη μεταχείρισή τους, αν θέλετε, έχουμε κάνει ήδη ένα σχετικό υπόμνημα. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή Μηνώα Παιδιάδος υποστηρίζει ότι τα απρόοπτα και οι δυσκολίες που προέκυψαν έχουν αλλάξει πολλές φορές τον προγραμματισμό για την έναρξη λειτουργίας των σχολείων στις λιώμενες αίθουσες. Έχουν έρθει αίθουσες για το Λύκειο Αρκαλοχωρίου, για το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, για το Γυμνάσιο Καστελίου και για το Λύκειο Καστελίου. Είναι στην τελική διαδικασία. Πιστεύουμε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια την ερχόμενη Δευτέρα, 8 του Νοέμβρη, τα 4 σχολεία που σας ανέφερα να ανοίξουν διαζώσεις μαθήματα για τα παιδιά.